Η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών με το Κατάρ δεν ανήκει στην κατηγορία των αντίστοιχων απλών διακρατικών συμφωνιών. Έχει συνομολογηθεί μεταξύ της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κατάρ πριν από ένα χρόνο για να ακολουθήσει μετά η επικύρωσή της από κάθε κράτος μέλος της. Και φυσικά ως μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται αποδεκτή χωρίς καμία αντίρρηση, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μνημόνια της, οι οδηγίες της, οι πράσινες της business και όλες οι συμφωνίες της σας ενώνουν όλους, σβήνοντας τις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που τραβάτε μεταξύ σας. Στην αιτιολογική έκθεση τώρα γίνεται λόγος για την αναβάθμιση της αεροπορικής συνεργασίας, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα των αερομεταφορών. Αλήθεια, ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις? Μα ποιες άλλες από τους άγριους ανταγωνισμούς επιχειρηματικούς των μεγάλων αεροπορικών εταιριών για την τεράστια πίτα των κερδών των αεροπορικών μεταφορών? Ανταγωνισμοί οι οποίοι αυξάνουν εκτός από τις τιμές των εισιτηρίων, αυξάνουν και την εκμετάλλευση των εργαζομένων, υπταμένων και μη, στις αεροπορικές εταιρείες. Αυτός είναι και ο λόγος της έκρηξης των απεργιακών κινητοποιήσεων, ελπιδοφόρων βεβαίως, κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις μεταφορές παντού στην Ευρώπη, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των εργασιακών τους συνθήκων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας πριν ένα μήνα, το Σεπτέμβριο, απήργησαν καθολικά οι πιλότοι της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας της Lufthansa και λόγω αυτής της καθολικής συμμετοχής τους στην απεργία κυρώθηκαν σχεδόν όλες οι πτήσεις από και προς τα κυριότερα αεροδρόμια όπως είναι η Φραγκφούρτη και το Μόναχο. Παρακάτω τώρα, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται το εξής. Δεδομένου του οικονομικού και αεροπορικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το Κατάρ, μάλιστα, η ρύθμιση και η αναβάθμιση των αεροπορικών σχέσεων με αυτό μέσω της υποκύρωσης συμφωνίας αναμένεται να δώσουν όθηση τόσο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας με το Κατάρ. Θα επιτρέψουν επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η έκθεση, να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, γεγονός εποφελές για την ελληνική πλευρά, καθώς η συμφωνία διασφαλίζει τα ελληνικά συμφέροντα σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο. Νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται ολοφάνερη, για να μην πούμε ότι προβάλλεται, η γεωπολιτική διάσταση αυτής της συμφωνίας ως μια ακόμα πολιτική και επιχειρηματική κίνηση στη μεγάλη εκείνη σκακέρα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ιδιαίτερα στην κρίσιμη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ, καλό είναι να μην λησμονούμε ότι η χώρα μας ανέλαβε την αποστολή στην ίδια περιοχή, στη Μέση Ανατολή, στη Σαουδική Αραβία, την αποστολή ολόκληρης συστοιχίας Patriot, αυτού του υπερσύγχρονου αντιαεροπορικού συστήματος, προκειμένου να ενισχυθεί η αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Πότε? Την ώρα που η επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας αναβαθμίζεται συνεχώς με τις πλάτες πάντα και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών φυσικά. Οφέλει φυσικά και κέρδη από τη συμφωνία αυτή προσδοκά και το λέει δυνατά μάλιστα και η ελληνική αστική τάξη. Ιδιαίτερα μάλιστα το πιο διεθνοποιημένο τμήμα της του ελληνικού κεφαλαίου, αυτό των μεταφορών και του εμπορίου. Ο λαός όμως της χώρας μας, όπως και ο λαός του Κατάρ άλλωστε, δεν ανήκει στους ωφελημένους τέτοιων μεγάλων εμπορικών συμφωνιών. Όπως είναι γνωστό, το Κατάρ είναι ένα εμιράτο της Μέσης Ανατολής και πρόκειται για μια υπολογίσιμη διεθνώς καπιταλιστική οικονομία, αλλά όμως με ένα σύστημα εξουσίας φεουδαρχικό. Και χαρακτηριστικό εδώ της υποκρισίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ας πούμε την κοινωνική θέση της γυναίκας στο Κατάρ δεν την ενοχλούν καθόλου. Αυτήν την τάχα ευαίσθητη σε αυτήν Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ευρωπαϊκές της αξίες. Και δεν προβάλλονται ως εμπόδια όπως προβάλλονται αλλού για να αναπτυχθούν οικονομικές σχέσεις. Πότε γίνεται αυτό? Όταν οσμίζεται κέρδη οικονομικά και πολιτικά. Υπάρχει όμως και μια ακόμα πλευρά σε σχέση με το Κατάρ, η οποία για μας, για το ΚΚΕ, είναι πάρα πολύ σημαντική.
οι εκατόμβες των θυμάτων, και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, μια μικρή ανοχή, αν γίνεται. Σας ευχαριστώ. Οι εκατόμβες των θυμάτων των χιλιάδων μεταναστών εργαζομένων στα φαραωνικά έργα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που θυσιάζονται κατά δεκάδες, ναι, κάθε μέρα, για τα κέρδη των ομίλων, των κατασκευών και του θεάματος, είναι ένα ζήτημα που σοκάρει κάθε άνθρωπο και δεν μπορεί να τον αφήνει αδιάφορο. Καθώς, σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ZDF, περίπου 15.000 είναι οι ξένοι εργάτες που έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κατάρ. 15.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κατάρ από εργατικά δυστυχήματα από το 2010 μέχρι σήμερα, όταν ανατέθηκε τότε το Μουντιάλ στο Κατάρ. Πρόκειται για τόσο μεγάλες και τόσο πολλές ανθρώπινες εκατόμβες στο βωμό των καπιταλιστικών κερδών, οι οποίες οδηγούν ανθρώπους σαν τον Ερικ Καντονά, ένα θρύλο του ποδοσφαίρου, να ζητά μέχρι και τον μποϊκοτάζ αυτών των αγώνων. Ας γυρίσουμε όμως λίγο στην αιτιολογική έκθεση. Δημιουργούνται νέες προοπτικές ανάπτυξης εμπορικών και αεροπορικών σχέσεων. Μάλιστα, και κρίνεται αναγκαία η συμφωνία, γιατί προορίζεται να εξυπηρετήσει τα γενικότερα συμφέροντα που άπτονται του τουρισμού, της εμπορευματικής κίνησης κτλ. Όχι, εδώ όσο και αν ψάξετε, λαϊκά συμφέροντα δεν πρόκειται να βρείτε. Η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών και στη συνέχεια, όπως η ίδια λέει, τα συμφέροντα και άλλων μερίδων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, όπως του εμπορικού. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια, όπως και το κάθε κράτος μέλος της ξεχωριστά, αναλαμβάνει την προετοιμασία και το άνοιγμα των επιχειρηματικών πεδίων στις μεταφορές, τον τουρισμό και το εμπόριο, αλλά ταυτόχρονα μεριμνά και εγγυάται και για την κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών, ελληνικών αλλά και ελληνικών αεροπορικών εταιριών στο εξωτερικό. Μάλιστα, στο προήμιο της συμφωνίας γίνεται λόγος ότι πρόκειται να διερευνηθούν, λέει, τρόποι διευκόλυνσης της πρόσβασης σε κεφάλαια για τον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τις αερομεταφορές, δηλαδή τα κέρδη των αεροπορικών εταιριών. Στο προήμιο της συμφωνίας αναφέρεται στο άρθρο 7 το εξής. Πρόκειται για ένα σύστημα, λέει, διεθνών αεροπορικών μεταφορών βασιζόμενο στην απαγόρευση των διακρίσεων και στον θεμητό και ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων. Ποτέ και πουθενά ο ανταγωνισμός ο καπιταλιστικός δεν ήταν και δεν πρόκειται να είναι. Από τη φύση του την ίδια δεν πρόκειται να γίνει ούτε ισότιμος ούτε θεμητός. Είναι αέναος, άγριος, αδυσόπιτος. Και αυτός ο ανταγωνισμός γίνεται πάντα με τους κανόνες που θέτει ο ισχυρότερος. Και είναι αυτός που τελικά ο ανταγωνισμός που οδηγεί αργά ή γρήγορα και σε πολέμους, στη φτώχεια και την προσφυγιά. Στη συμφωνία γίνεται λόγος και για υψηλά πρότυπα εργασίας, που εξασφαλίζουν και τις ανοιχτές ανταγωνιστικές αγορές. Πέρα το ότι οι καπιταλιστικές αγορές ανοίγουν ή κλείνουν μεταξύ των κρατών ανάλογα με τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους και την όξυνση ή μη των ανταγωνισμών τους, αλήθεια, για ποια ακριβώς πρότυπα εργασίας μας μιλάτε? Για το ότι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και τις αεροπορικές βιώνουν μια τεράστια επίθεση στους μισθούς, στα δικαιώματα, βιώνουν την εργοδοτική τρομοκρατία? Για το ότι την περίοδο της πανδημίας αυτή η επίθεση κλιμακώθηκε με χιλιάδες απολύσεις, όπως έγινε και στη χώρα μας, στις αεροπορικές εταιρείες της χώρας μας, οι οποίες μάλιστα επιδοτήθηκαν και από πάνω με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ? Για το ότι σήμερα με την ακρίβεια και το κόστος ζωής να εκτοξεύονται, και ενώ οι επιχειρηματικοί όμελοι βγάζουν ασύλληπτα κέρδη, οι εργαζόμενοι στις αεροπορικές μεταφορές και εκεί και παντού οδηγούνται στην εργασιακή εξουθένωση και τη φτώχεια? Με τη συμφωνία βεβαίως δεν ξεχνάτε, δεν ξεχνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κι εσείς και όσοι την ψηφίζετε βεβαίως, να θεσπίσετε την αμοιβαία και απόλυτη, παρακαλώ, φοροασυλία και φοροαπαλλαγή των αεροπορικών εταιριών. Και αυτό πότε? Την ώρα που έχετε απογειώσει τη φοροεπιδρομή ενάντια στα λαϊκά στρώματα, ενώ τα όποια τέλη χρήσης υπηρεσιών, τα τέλη αεροδρομίου που λέμε, οι φόροι, όπως τα ξέρει ο κόσμος, όπως όλοι γνωρίζουν, όλα αυτά τα τέλη τελικά ενσωματώνονται στις τιμές των εισιτηρίων και πληρώνονται από τους ίδιους τους επιβάτες. Με βάση όλα τα παραπάνω, καταψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία ως επιζήμια για τα λαϊκά συμφέροντα. Ευχαριστώ.